Νιώθω ότι χρειάζομαι μια εξαιρετική αποτοξίνωση αύριο. Σε φάση μόνο φρούτα, λαχανικά και χυμούς. Όταν ήμουν μικρή, άνοιγα αυτό, έκανα αυτό. Yeah! Κάποια τρέλα. Πες γεια στον κόσμο. Τι γλύκα είσαι εσύ, τι γλύκα είσαι εσύ. Έχετε δει πιο γλυκό, λούτρινο αρκουδάκι στον πλανήτη? Κάποια ζαμπολιά θέλει να κάνει. Θέλω να ελπίζω ότι υπάρχει κάποια εστίαση στον κόσμο. Καλησπέρα, τι κάνετε, πως είστε? Σήμερα επιστρέφω με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Είναι ωραίο γιατί θα φάμε. Η Bonnie Clay δεν θα με αφήσει σήμερα να κάνω βίντεο. Είναι σίγουρο αυτό. Στο σημερινό βιντεάκι θα δοκιμάσουμε πράγματα που τρώγαμε σαν πιτσιρίκια, σαν μικρά παιδάκια. Εγώ τουλάχιστον τα έτρωγα. Κόβω το κεφάλι μου ότι τα τρώγατε κι εσείς. Θέλω οπωσδήποτε κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ποια snacks από αυτά που θα δοκιμάσω σήμερα τρώγατε κι εσείς. Θέλω να πω μία συγγνώμη στον εαυτό μου από τώρα, πριν ξεκινήσω να τρώω. Μπονίτσα, θα μπει στην κουζίνα αν δεν σταματήσεις να κλαις. Αλήθεια στο λέω. Κάπως τρελαίνομαι κι εγώ. Τι έλεγα? Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Α, ναι. Κάθε φορά που κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι, επειδή παίρνω υπερβολική δόση συντηρητικούρας και το βάζω όλο μέσα στον οργανισμό μου, μετά αισθάνομαι απέσια. Είναι ένα γεγονός αυτό. Οπότε σκέφτηκα να δοκιμάσω μία μπουκιά από το κάθε σνακ. Μια χαρά μία μπουκιά, νομίζω. Να θυμηθούμε λίγο τις γεύσεις, να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Μέχρι εκεί. Είμαι έτοιμη, νομίζω. Μην το καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Με χαροποιεί το γεγονός ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή δεν πήρα καν όλα αυτά που έτρωγα σαν παιδάκι. Θα ξεκινήσω από το Kiss. Είναι ένα σνακ το οποίο κάποιοι το μισούσανε και κάποιοι το λάτρευαν. Εγώ μπορώ να πω ότι ήμουνα σε μια μέτρια κατάσταση, Παυλίδης ωστόσο. Θα μπορέσω εγώ να φάω μια μπουκιά? Καλά το λέω, θα το κάνω. Ωστόσο η μυρωδιά τους, παιδιά, είναι κάτι παραπάνω από ωραία. Είναι τέλειο. Μη φας δεύτερη, είπες μία. Πειθαρχία. Τώρα εγώ χρειάζεται να το βαθμολογήσω αυτό το σνακ. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η φράουλα, να τα λένε και αυτά. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει η φράουλα. Το σνακ θα το πάρει το εννιάρι του. Πάμε στο επόμενο. Λατρεμένη κουκουρούκου. Δεν υπάρχει παιδάκι που δεν έτρωγε κουκουρούκου. Της κουκουρούκου θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μου άρεσε πάρα πολύ το αυτοκολλητάκι που είχε μέσα. Δεν υπήρχαν τότε τα Angry Birds. Τώρα τα έβαλαν και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι διαφημίσεις τους. Έχει και το αυτοκολλητάκι, το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορεί να με ενθουσιάζει πλέον. Μάλλον ευτυχώς, το υπήρχε πρόβλημα στην αντίθετη περίπτωση. Μυρίζει σε κοφρέτα. Μία μπουκίτσα για το καλό. Νιώθω ότι κυρίως μου αρέσει τόσο πολύ κουκουρούκου για συναισθηματικούς λόγους, επειδή την συνδυάζω πολύ με το παρελθόν μου. Δεν είναι η πιο ωραία σοκοφρέτα που υπάρχει στον πλανήτη Γη, αλλά θυμάμαι και από ποιο ράφι έπαιρνα την κουκουρούκου μου, οπότε δεν γίνεται να μην πάρει το εννιάρι του. Εννιάρι το πάρει. Θα συνεχίσω με ένα χυμουδάκι. Η αδερφή μου μου λέει ότι δεν πίναμε αυτό το χυμό. Εγώ επιμένω ότι αυτόν τον χυμό τον πίναμε όταν ήμασταν μικρές. Εγώ τουλάχιστον τον έπινα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα να τον έπινα σε μήλο ή σε φράουλα, σε σταφύλι. Είχε πολλές γεύσεις. Αλλά τον έπινα εγώ αυτό το χυμό. Ναι. Τον έπινα σίγουρα. Γεια σας, Κουέν! Εντάξει, όχι άλλο. Θέλω να πω ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην συνεχίζω να τρώω τα snacks. Γιατί είναι όλα ένα και ένα. Μπονίτσα, σε παρακαλώ, σταμάτα! Σταμάτησε. Το σκυλί μου μ' ακούει. Έχω πάθει σοκ. Το σκυλί μου δεν μου ακούει ποτέ. Νιώθω την ανάγκη να της πω ευχαριστώ αυτή τη στιγμή. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό το κρουασανάκι. Ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς παίρνατε από 7 days. Και αυτό 7 days είναι το μεταξύ. Το κλασικό το τσουρέκι που είχε μέσα τη γέμιση ή και δεν την είχε καμιά φορά. Επιλογή του καθενός. Εγώ όχι, έπαιρνα αυτό. Με τραβούσε το χρώμα, με τραβούσε το ανθρωπάκι έξω που ήταν έξαλλο. Η μορφή του έξαλλη. Δεν ξέρω. Θέλω να το ανοίξω έτσι. Το σκυλί έχει πάθει σοκ. Σου λέει πώς θα φύγω από το σπίτι, γι' αυτό κλαίει. Yeah! Κάποια τρέλα. Μυρίζει τόσο ωραίο κρουασάν. Α, άρχισα να τρώω και την τάπα μαζί εγώ. Καταπληκτικό. Τα μαλλιά μου σήμερα δεν συνεργάζονται, το βλέπετε κι εσείς να συμβαίνει. Μια οικογένεια είμαστε, τα έχουμε μάθει πλέον. Τα αγκαλιάζουμε, τα αγαπάμε, δείχνουμε αγάπη. Σε ό,τι μας ενοχλεί, το φως διώχνει το σκοτάδι. Όλα τα συναφή. Στο κρουασανάκι θα βάλω ένα 9 στα 10. Έχω βάλει σε όλα 9 στα 10. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Μάλλον μου αρέσουν αρκετά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο αυτό και αν έχει συναισθηματική αξία για μένα. Ο λατρεμένος μου παππούλης, τον οποίο δεν έχουμε κοντά μας, τον έχουμε χάσει. Μου έπαιρνε όταν ήμουν μικρή παστίλιες αρωματικές με αραβικό κόμι, όπως ενημερώνουμε τώρα ότι είναι αυτές. Και μου θυμίζουν πάρα πολύ τον παππού μου αυτές οι παστίλιες. Δεν ξέρω αν τις ξέρεις. Δεν ήταν από τα πολύ διάσημα snacks. Ναι.
Πω πω παιδιά. Αναμνήσεις. Αναμνήσεις τρελές εσύ. Αυτή η παστίλια ωστόσο κάνει πολύ ώρα να τη φας. Οπότε πείτε μου τα νεάκια σας εσείς. Τι λέει. Μέχρι να φάμε την παστίλια. Έχω εστίαση εσύ. Η παστίλια θα πάρει ένα 10 στα 10 στάνταρ. Ωστόσο θα τη φτύσω. Δεν είμαι σε φάση να μασίσω παστίλια. Παιδιά, πρώτη φορά το παθαίνω αυτό στη ζωή μου. Βλέπω αυτά που έχω να δοκιμάσω και απελπίζομαι. Πάμε σε ένα άλλο. Το επόμενο είναι τα Kinder. Τα λεγόμενα Kinder. Θυμάμαι πόσο πολύ παρατηρούσα το παιδάκι στη διαφήμιση. Που δεν νομίζω να ήταν αυτό. Πρέπει να ήταν άλλο. Άλλαξαν. Το παιδάκι πλέον πρέπει να είναι κανένα 30 άνθρωπο. Ναι. Τα λάτρευα όταν ήμουν μικρή. Ήταν από τα αγαπημένα μου παιδιά. Όχι, δεν φαντάζεστε. Όταν λέμε λατρεία, δεν φαντάζεστε τη φάση. Τα μοιραζόμουν, αυτή η συσκευασία εδώ έχει 8, τότε δεν θυμάμαι πόσο είχε, μιλάμε και ψέματα. Τα μοιραζόμουν με τους καλύτερους μου φίλους, και αυτό σήμαινε πολλά για εκείνη την ηλικία. Δεν νομίζω να υπάρχει παιδάκι που να μην το έχει δοκιμάσει αυτό ποτέ στη ζωή του πια. Ναι, πω. Καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραία σοκολάτα, έχει αστεία. Αισθάνομαι λίγο ότι αρχίζω να αναγουλιάζω με όλα αυτά. Νιώθω ότι χρειάζομαι μια εξαιρετική αποτοξίνωση αύριο. Σε φάση μόνο φρούτα, λαχανικά και χυμούς. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τζάμπα τα τετράωρα που περπατάω, τζάμπα η τετράωρη γυμναστική που ρίχνω. Επιλογή μου! Επιλογή μου! Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να σας τα δείχνω χωρίς να τα δοκιμάζω πλέον. Αλλά θα συνεχίσω. Με κάτι αλμυρό, γιατί πόσο αγγλικά ακόμα. Πιτσίνια! Διάλεξα τα συγκεκριμένα γιατί είναι αυτά που με εκφράζουν νομίζω παραπάνω από την παιδική μου ηλικία. Τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Στην ουσία τι είναι, σνακ από καλαμπόκι με γεύση bacon. Και μυρίζει κιόλας όλο αυτό που μόλις σας είπα. Τα έχετε φάει αυτά ποτέ? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Είναι νόστιμο τα άτομα, ρε. Γιατί όλα τα ωραία πρέπει να παχαίνουμε. Εντάξει, θυμάμαι όταν ήμουν μικρή με ενθουσίασαμε πολύ περισσότερο. Τώρα θα πάρουμε ένα 8 στα 10 κάπως. Δεν θα το ξαναέπαιρνα το σνακ αυτό. Πολύ έντονο. Επόμενα λατρεμένα είναι τα Smarties. Είναι γνωστές σοκολατίτσες σε πολλά χρώματα. Εννοείται πως θα πάρω την κίτρινη. Όταν ήμουν μικρή, άνοιγα αυτό. Έκανα αυτό. Καταπληκτικό. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να φάω άλλο ρε εσύ. Δηλαδή, πρώτη φορά το παθαίνω αυτό, τη φάση. Νιώθω ότι σε κραγεί η κοιλιά μου, δεν γίνεται άλλο. Να κάνω ένα stop μία μέρα και να συνεχίσουμε αύριο. Μπονίτσα, σε παρακαλώ, σταμάτα να κλαις. Μπον, έλα λίγο. Έλα λίγο να σου πω κάτι. Όταν της μιλάς, σταματάει ωστόσο. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό το κρακεράκι. Από Παπαδοπούλου, τα παίρναμε με την αδερφή μου, είναι σε γεύση μπάρμπεκιου. Μας άρεσαν πάρα πολύ, δεν θέλω να το δοκιμάσω, δεν μπορώ δηλαδή, λυπηθείτε με. Ναι, δεν μπορώ, μπάρμπεκιου πάλι λίγο κάπως, αναγουλιάζω. Είναι που έχω φάει πριν το γύρισμα του συγκεκριμένου βίντεο. Πάμε στα Καπρίς. Έχει και διαγωνισμό, λέει, κάθε εβδομάδα, μάλιστα. Θέλετε να σας δώσω τον κωδικό, να μπείτε, να πάρετε μέρος. Δεν θα σας το παίξω ότι τρώω Καπρίς μετά από 30 χρόνια ξανά για πρώτη φορά. Βγήκα τις προάλλες έξω να πιω ένα καφέ, σαν άνθρωπος κι εγώ. Είδα κάτι πιτσιρίκια που κρατούσαν Καπρίς σε φάση τσιγάρο και το ζούσανε ρε φίλε, δηλαδή ήταν έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το έκανα κι εγώ όταν ήμουν μικρή, αλλά όταν το βλέπεις, εν έτη 2019, λίγο αστείο κάπως. Τα Καπρίς ωστόσο είναι από τα πιο πορατικά snacks, δηλαδή τρως ένα, θες να τα φας όλα μετά. Δεν υπάρχει σταματημός, κάποιος πρέπει να έρθει να σε σταματήσει. Θα βάλω εγώ το stop στον εαυτό μου. Πάμε στο Μίλκο. Δεν γίνεται να μου έρθει στο μυαλό το τραγούδι. Από τα ψηλά, πέφτει στα χαμηλά. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Αν είμαστε μαζί. Αχ, τι ωραίο. Καταπληκτικό, παιδιά. Το Μίλκο είναι τέλειο. Το Μίλκο κι αν παίρνει 10 στα 10. Είναι γλυκό όσο πρέπει. Σε ξεδιψάει ταυτόχρονα. Μαγικό πράγμα για σοκολατούχο γάλα. Δεν έχω λόγια. Μπράβο στους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτό το αριστούργημα σε αυτόν τον πλανήτη. Πάμε και στο τελευταίο snack που είναι τα Kit Kat. Λατρεμένα. Έχουν κάνει Facebook στο Kit Kat όπως ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάντα είχα παράπονο από τα Kit Kat ότι είχε λίγες πλακίτσες μόνο μέσα. Μυρίζει. Δεν μυρίζει τόσο ωραία. Κοίτα. Μετά το Μίλκο δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει πολύ η γεύση. Όχι, όχι. Άσχημο δεν το λες. Μπορεί και 6,5. Παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Αισθάνομαι με τον εαυτό μου όχι απλώς απέσια. Όχι απλώς τρισάθλια. Όχι απλώς δεν μπορώ να φάω τίποτα για το επόμενο 20ήμερο. Μόνο καφέ μπορώ να πιω αυτή τη στιγμή. Να παραγγείλω ένα καφεδάκι ή να πάω έξω να πιω καφεδάκι. Είμαι σε μεγάλο δίλημα αυτή τη στιγμή. Να παραγγείλω ή να βγω έξω να πάρω. Να σου πω, θα βγω έξω. Θα βγω έξω γιατί άμα κάθομαι σπίτι, παραγγέλνω κιόλας, τρώω και αυτές τις σαβούρες, δεν ξέρω την κατάληξη που θα έχω σαν άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Αρχίζω και ανησυχώ κι εγώ για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, θα πας έχω φουσκώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε ως εδώ. Γενικά πηγαίνετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram γιατί εκεί ανεβάζω πάρα πολλά πράγματα και όταν γυρνάω βιντεάκια, τα backstage και στην καθημερινότητά μου. Πολλά πράγματα τα μαθαίνω
μαθαίνετε από εκεί, από εδώ, ποτέ. Οπότε σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε καλά, να τρέφεστε σωστά, όχι βλακίες, μην δοκιμάζετε πράγματα. Είμαι εδώ εγώ για να το κάνω για σας. Φιλάκια πολλά και τσάου, bye!